αυτός είναι. Τι έχετε να πείτε, κύριε, θα τρέξετε? Θα τρέξουμε και αυτός είναι ο μελλοντικός μου συνοδηγός. Οργάνωση ΦΥΛΠΑ με τον ΣΥΣΑ. Είναι μεγάλη συμμετοχή, ειδικά για την δύσκολη περίοδο που περνάμε. Μία που έχουν επιλεγεί για τις ειδικές διαδρομές είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε όλοι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πηγαίνετε γρήγορα, δεν χρειάζεται. Το ευχαριστούμε πάρα πολλά, δεν είναι τίποτα, δεν απαρολογείται. Κάποιος έχει εγκαταλείψει, αν κάποιος δεν έχει έρθει, τότε ναι, ρωτάμε τους κριτές και παίρνουμε τη θέση του κενού αριθμού. Λοιπόν, η επόμενη συνέντευξη θα είναι στα 120 χιλιόμετρο με διαβατήριο. Τέταρτο κλασικό ράλι Ελλάδος, συνεργασία ΦΥΛΠΑ και ΣΥΣΑ. 13 και 14 Απριλίου το 2013. Εκκίνηση 10 η ώρα το πρωί κατά τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Συμμετοχή παρισμών 8, μία πόρση 9, 11. Πρώτη ημέρα, πρώτη διαδρομή, Αθήνα Λουτράκη, μήκος 127 χιλιόμετρων και 270 μέτρων. Συγκρότηση στο Λουτράκι. Στις 1 και 4 τα αυτοκίνητα θα κάνουν τη δεύτερη διαδρομή Κόρινθος, Σολινάρι, Νεμαία, Γαλατά, Ψάρι, Κόλιανη, Στυμφαλία και ανασυγκρότηση στο Λεβίδι.
Περνώντας μέσα από το χωριό Γαλατά, θα κάνουμε την δεξιά πλευρά μπαίνοντας στο χωριό για να πάμε να κάνουμε ψάρι και να δερματίσουμε στο Λεβίδι. Και πίσω από το βουνό θα γίνει και ο τερματισμός στο Λεβίδι. Γυρίζοντας από την Σκοτεινή και μετά από 35 χιλιόμετρα θα κάνουμε δεξιά, θα περάσουμε το κάμπο, θα ανέβουμε το βουνό απέναντι για να πάμε προς τον Ναύπλιο. Πινακίδα δεξιά, Σκοτεινή, ένα χιλιόμετρο, στρίβουμε.
Πληρώματα διανυκτέρευσαν στο Ναύπλιο, όπου είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα απογευματινό περίπατο και να δουν από κοντά την όμορφη πόλη. Δεύτερη μέρα του αγώνα, από το πρωί καλημέρα φαίνεται και κατά τις 10 η ώρα το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση για τη δεύτερη μέρα και για το πρώτο σκέλος. Καλημερούδια. Λαγουδάκι έχεις βάλει πάνω. Τη γουνίτσα. Όλοι με τη γούνα τα έχουν βάλει. Πας πρωί πρωί ρε. Πάντα. Ε? Πάντα. Καλά, χτες τι έγινε, πήγες για καφέ. Πήγαμε για καφέ. Πολλά τα χιλιόμετρα. Είναι, αλλά εντάξει, πολύ ωραία, όμορφα ήταν. Εν συγκρίση με το Μόντε Κάρλο λίγα. Τι σχέση έχει τώρα με το Μόντε Κάρλο. Εδώ είναι ζέστη, ωραία και χιόνια και κρύο. Σου λέει ότι χτες πήγατε για καφέ, αληθεύει. Λιγάκι, εντάξει. Ε? Ναι, γιατί εγώ πίνω πολλούς καφέδες. Να τους κόψετε. Θα τους κόψω τώρα σήμερα. Παντελή, κρυώνεις. Ναι, γιατί. Δεν βλέπω το δίπλα σου με κοντομάνικο. Όχι, θα το βγάλω τώρα, δε. Θα κάνεις τριπτήσεις 9 η ώρα το πρωί στο Ναύπλιο. Ορίστε. Εσείς κύριε, διαβάζετε τα τοπικά νέα. Καλό. Γράφει τίποτα για τον αγώνα. Γράφει. Πώς ήταν η χθεσινή ημέρα. Διαβάζω πολύ καλή. Ηλιόλουστη. Και η σημερινή. Κύριε, βγάζει τα μυγάκια. Τον έχω για τέτοιες δουλειές. Έχει... Είναι ειδικός, ειδικός αυτά. Πήγε χθες η βόλτα. Κάναμε πολλά τα χιλιόμετρα ή... Με κέφι μας. Τρέχετε με κομπιούτερ. Ναι βέβαια, αυστηρά. Γιατί? Για να βλέπω πιο καλά την απόσταση. Είναι για τα Alzheimer. Α, είναι καινούριο κομπιούτερ αυτό, είναι ειδικά αυτό για... Είναι ειδικό, ειδικά φτιαγμένο για ράλι. Για ράλι όμως παλαιών αυτοκινήτων, όχι για... Δηλαδή εσείς χθες τρέχατε σε ράλι παλαιών αυτοκινήτων. Ναι, ναι, βέβαια. Λίγο δύσκολο, αλλά πέστε ναι. Και όπως. Εσείς θα ευχαριστηθήκατε περισσότερο από όλους γιατί έχετε και κάμπριο. Ακριβώς. 4x4 τον άλλο μήνα. Θα προσπαθήσω. Καλά, χθες τι έκανες. 4x4 τον άλλο μήνα, όχι τι έκανα. Εγώ ρώτησα τι έκανες χθες. Εσύ με ρώτησες. Δύο ρωτήσεις, ένα απάντω σε μία απάντω. Κύριε, γράφετε μυθιστόρημα. Βέβαια. Το οποίο έχει περιεχόμενο. Διαδρομές. Πώς πήγατε χτες? Ωραία. Σήμερα είναι το πανηγύρι το μεγάλο. Το μανίκι. Το μανίκι είναι σήμερα. Ο Μέγας είναι οδηγός, νάτος. Κορυφή. Μήπως έχει τα Ζακ. Αζακ. Μη έχει η οργάνωση για χτες. Τα χρονόμετρα του αγώνα το ίδιο ακριβώς συντονισμένο. Δεν το κάνουμε όλη μια φορά. Το ρολόι σας είναι ηλιακό. Ναι. Κατά... Κύριο Πλήρωμα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε εδώ στο Ναύπλιο? Ε, και εσάς δεν μιλάνε, εσείς τι λέτε? Ε, τι να πούμε, άμα δεν μιλάνε αυτές, πάμε κάτι μας έχουν κάνει. Δεν μιλάμε για εμείς, τέλμα. Είμαστε σε στάτους αγώνα και δεν δίνουμε πληροφορίες. Απεργείτε δηλαδή κι εσείς? Όχι, δεν απεργούμε. Ενώ στην πάρτε κουβέντα, μας, κύριε. Συνέντευξη στο δερματισμό όταν κρατάμε το κύπελο. Για πού το έβαλες πρωνό-πρωνό? Πάω να πάρω καμία ασπιρίνη γιατί δεν έχω κολοκέφαλο. Στα 150 μέτρα έχει φαρμακείο. Ναι, αγόρι μου. Μετά την ασπιρίνη θα κάνεις? Θα κάνω, θα συνεχίσω, θα ορμήσω. Αγόρι μου, κάτσε. Το νούμερο 1. Α, ξέρω ποιος έχει. Ο Κατσαούνης έχει, αλλά φεύγει. Λοιπόν, πού είναι ο κύριος? Κυριακή πρωί και τα αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν για τα δύο τελευταία σκέλη. Εκκίνηση από το Ναύπλιο.
Πηγαίνοντας προς το άστρος Κοινουρίας, ο καιρός είναι αρκετά καλός, θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Θα σε ολοκληρώσει και τον δεύτερο γύρο. Τα αυτοκίνητα θα κατέβουν στο άστρος Κοινουρίας, θα ξαναπάρουν πάλι τον παραλιακό και θα γυρίσουν για να τερματίσουν τον διήμερο αγώνα στο Άργος. Ζημιά στο Βαμπρίζ? Η λύση είναι Philips Glass. Για επισκευή αντικατάσταση κρυστάλλου, ελάτε στη Philips Glass για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε πάντα γνήσια κρύσταλλα, διαθέτουμε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και έμπειρους τεχνίτες. Σας το επιβεβαιώνουμε άλλωστε γραπτός, με πιστοποίηση γνησιότητας κρυστάλλων και εγγύηση εργασιών εφόρου ζωής. Μπορείστε και η εγγύησή σας. Ευχαριστώ. Στη Philips Glass δεν θα ταλαιπωρηθείτε, καθώς διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, κινητές μονάδες εξυπηρέτησης και συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες. Εμπιστευτείτε τη Philips Glass, την ελληνική εταιρεία, και εξυπηρετηθείτε εγγυημένα, προσωπικά και ανθρώπινα. Καλέστε μας τώρα στο 213-333-5555 ή κλείστε ραντεβού μέσω ίντερνετ στο www.philipsglass.com.